Σήμερα θα προσπαθήσουμε να φτιάξουμε ένα εργαλείο για να μας βοηθήσει στο να βρούμε και να φτιάξουμε ένα schedule για 15 άτομα για 7 μέρες την εβδομάδα. Και θα έχουμε δύο κανόνες. Κάθε άτομο θα πρέπει να έχει ακριβώς 4 παρουσίες την εβδομάδα στο χώρο και σε αυτές τις παρουσίες δεν θα πρέπει να συμπίπτει με κάποιο άλλο άτομο πάνω από 3 φορές την εβδομάδα. Άρα, πάμε λίγο να δομήσουμε το πίνακά μας και να κάνουμε τις πράξεις στη συνέχεια. Οπότε, τι θέλουμε εδώ. Θέλουμε για αρχή ένα όνομα του κάθε συνεργάτη. Θέλουμε τις ημέρες. Άρα, σίγουρα θέλουμε Δευτέρα. Και εδώ μπορεί να μας βοηθήσει και το Excel να παράξουμε τις υπόλοιπες ημέρες χωρίς να γράφουμε πολλά-πολλά. Έπειτα θα χρειαστούμε μια κολόνα για να μετράμε πόσες παρουσίες έχει την εβδομάδα ο κάθε συνεργάτης και μετά μας μένει να ονοματίσουμε τώρα τους συνεργάτες. Εδώ θα βάλω placeholders εγώ για να έχουμε τα ονόματά τους, τις θέσεις για τα ονόματα που θα υπάρξουν μετά. Οπότε παίρνουμε name ένα, φτιάχνουμε 15 γραμμές και τώρα έχουμε φτιάξει μια βασική δομή του πίνακα μας. Πάμε να το γνωρίσουμε και ως πίνακα. Άρα, με Ctrl Tab, ωραία. Με Ctrl Tab, My Table has headers, ok. Τον βάζουμε και πράσινο. Και πάμε να βάλουμε ένα τυχαίο πρόγραμμα. Άρα, ας πούμε ότι ο πρώτος έχει τις πρώτες 4 μέρες. Ας σορτάρουμε τα στοιχεία εδώ στο κέντρο. Και πάμε να φτιάξουμε για τους υπόλοιπους τώρα μια default ανάθεση. Και θα τη διορθώσουμε στη συνέχεια χρησιμοποιώντας το εργαλείο. Άρα, για τους πρώτους 5, με την άσκηση που έκανα εδώ, δεν έχουν πάνω από 3 κοινές ημέρες. Όσο αυξάνεται η ομάδα όμως, θα χρειαζόμαστε να κάνουμε περισσότερες διορθώσεις στην άσκησή μας. Οπότε, είμαστε έτοιμοι. Εδώ όχι ακριβώς, γιατί έχω βάλει στην κολόνα των totals. Οπότε, ας κάνουμε μια μικρή διόρθωση εδώ. Δεν θα πρέπει να έχω βάλει σε αυτήν εδώ την κολόνα, γιατί εδώ θα μετρήσουμε τα totals μας. Άρα, σβήνουμε αυτά. Έχουμε 4, 4, 4, 4. Οπότε, μπορώ να πιάσω αυτό το block και να πω ότι θα πάρουμε copy αυτό και για τα υπόλοιπα στοιχεία. Άρα και εδώ μπορούμε να πάρουμε αυτό copy. Προσπαθούμε να γράψουμε όσο το δυνατόν λιγότερο. Οπότε, γι' αυτό παίρνουμε copy τα στοιχεία μας. Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Τώρα πάμε εδώ να υπολογίσουμε ένα σύνολο πόσες φορές εμφανίζεται το χ η παρουσία. Αυτό είναι πολύ εύκολο. Θα βάλουμε μια συνάρτηση που χρησιμοποιούμε συχνά. Είναι η count if. Οπότε εδώ, ποιο είναι το range μας, θα διαλέξουμε τη συγκεκριμένη γραμμή και βλέπουμε ότι το Excel έχει χρησιμοποιήσει το απάκι για να συμβολήσει τη συγκεκριμένη γραμμή από Monday έως Sunday που είναι οι κολόνες μας. Και σε αυτό λοιπόν το range, τι θέλουμε να ψάξουμε, θέλουμε να ψάξουμε το σύμβολο χ. Άρα, εδώ πολύ ωραία μας δείχνει 4. Αν εγώ είχα βάλει ένα χ παραπάνω, θα μου δείχνει 5. Για να το ελέγξουμε αυτό ή αν είχα βάλει ένα λιγότερο, θα μου δείχνει 3. Οπότε εδώ, για να μας βοηθήσει οπτικά να μην κάνουμε κάποιο λάθος, μπορούμε να κάνουμε highlight greater than 4, κάτω μου κόκκινο. Και highlight less than 4, κάτω μου κίτρινο, για να ξέρω ότι με παίρνει να βάλω και κάτι ακόμα. Άρα, εδώ επαναφέρω το χ που αφαίρεσα εδώ και σβήνω το χ από εδώ. Άρα είμαστε καλά με τις αρχικές αναθέσεις. Οπότε, ο πρώτος κανόνας έχει τακτοποιηθεί. Πάμε να φτιάξουμε τώρα ένα δεύτερο εργαλείο για να ελέγξουμε τον δεύτερο κανόνα μας. Τι θα θέλαμε να δούμε, συνδυασμό
του κάθε ατόμου με όλα τα υπόλοιπα. Αυτό για να φτιάξουμε έναν εύκολο πίνακα, θα βάζαμε στον έναν άξονα τα ονόματα και στον άλλον άξονα θα επαναλαμβάναμε τα ονόματα και κάθε κελί πρακτικά θα αναφερόταν σε δύο ονόματα. Πάμε να το δούμε στην πράξη αυτό. Πώς μπορούμε να φέρουμε τα ονόματα δυναμικά? Μπορούμε να πούμε ότι εφόσον ο πίνακας μου αυτός λέγεται table 2, φέρε μου το table 2 και μάλιστα από αυτό το table δεν θέλω όλο το table, αλλά θέλω μόνο τα ονόματα. Άρα κλείνω την αγγείλη, πατάω enter, εδώ μου το φέρνει σε κάθε τη διάταξη. Αυτό θα το χρησιμοποιήσουμε στην κολόνα αυτή και αν θέλαμε να τα φέρουμε σε οριζόντια διάταξη, θα πηγαίναμε πολύ απλά εδώ και θα λέγαμε, ok, ας ξεκινήσουμε πάλι με JSON, ας κάνουμε ένα transpose που κάνει αυτήν ακριβώς τη δουλειά. Οπότε, τι θέλουμε, την ίδια κολόνα και θα μας τα φέρει σε οριζόντια διάταξη. Αν θέλουμε να το κάνουμε και λίγο όμορφο, μπορούμε να πάμε με το Format Painter και να πούμε, ξέρεις κάτι, θέλω να είναι στην ίδια λογική και αυτό και εκείνο, ώστε να μοιάζουν. Πάρα πολύ ωραία. Τώρα, θέλουμε να φτιάξουμε ένα λίγο πιο tricky κομμάτι, που είναι η αναφορά που θα μας λέει πότε έχουν παραπάνω από τρεις κοινές εμφανίσεις ανά δύο άτομα. Οπότε, πάμε να φτιάξουμε τη φόρμουλά μας σιγά-σιγά. Για αρχή θέλουμε να δούμε, να αγνοούμε ότι λέει name 1, name 2, name 2, δηλαδή τη διαγώνιο. Οπότε, αυτό μπορούμε να το ελέγξουμε σχετικά εύκολα και θα πούμε ότι if, αν λοιπόν αυτό εδώ το στοιχείο και αυτό μάλιστα θα το παγώσουμε στην κολόνα, ούτως ώστε όταν μετακινούμε τη φόρμουλα προς τα δεξιά και προς τα κάτω, η κολόνα να μένει αμετάβλητη, αλλά οι γραμμές να αλλάζουν. Αν λοιπόν το α19 είναι ίσο με το β18, το β18 τώρα θα το παγώσουμε στην άλλη του διάσταση, δηλαδή αντί για τις κολόνες θα παγώσουμε τις γραμμές, ούτως ώστε όταν κατεβαίνουμε η γραμμή να μην αλλάζει, αλλά όταν πάμε προς τα δεξιά η κολόνα να αλλάζει, άρα να πιάνει το name2, name3 κτλ. Λοιπόν, οπότε, τι έχουμε εδώ, αν είναι true, θέλω να μου φέρεις ένα χαρακτήρα, μια παύλα. Οπότε, βάζω ένα κόμμα και κλείνω την παρένθεσή μου για να δούμε τι έχουμε κάνει μέχρι στιγμής. Μου φέρνει όντως μια παύλα. Ας κάνω εδώ ένα κεντράρισμα με Ctrl και Enter μας κάνει τη φόρμουλα σε όλα τα κελιά. Οπότε εδώ βλέπουμε ότι εδώ είναι α19, β18, στο δίπλα είναι α19, σι18. Είναι ακριβώς αυτό που θέλαμε. Πολύ ωραία. Τώρα, φτιάξαμε το πρώτο κομμάτι, πάμε να δούμε πώς μπορούμε να φτιάξουμε τη μέτρηση. Για να φτιάξουμε τη μέτρηση, θέλουμε να φτιάξουμε δύο arrays που να μας λένε 0-1, αν είναι ίδια ή όχι. Πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό? Θα κάνουμε λίγο στην άκρη μια άσκηση για να δείξουμε πώς δουλεύει. Εδώ, αν θέλαμε να φέρουμε αυτή τη γραμμή, αλλά μόνο τα στοιχεία από Δευτέρα έως Κυριακή, θα πρέπει να πούμε ότι θέλουμε γραμμές, choose rows, οπότε θα χρησιμοποιήσουμε μια snatch plate choose rows, από πού? Από το array αυτό. Ωραία. Και εφόσον έχουμε διαλέξει μόνο τις μέρες, θα πούμε ότι θέλουμε φερρυπίν την πρώτη μέρα. Την πρώτη γραμμή, συγγνώμη. Άρα εδώ θα πούμε Enter και μας φέρνει μια κόπια της πρώτης γραμμής και μας φέρνει μηδενικά όπου δεν είναι. Οπότε εδώ τι θα κάναμε, θα βάζαμε ένα ίσον με το χ και αυτό εδώ το array θα άλλαζε σε true, 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 false, false, false. Οπότε αυτό τώρα, αν είχαμε το ίδιο από κάτω και αντί για 1 είχαμε το νούμερο 2, δηλαδή τη δεύτερη γραμμή, θα είχαμε false true κτλ. Αν τώρα αυτά τα δύο
τα πολλαπλασιάζαμε μεταξύ τους, επειδή το true για το Excel είναι 1, το false είναι 0, 1 επί 0 θα μας έκανε 0, 1 επί 1 θα μας έκανε 1. Οπότε όπου είναι κοινά θα βγάζαμε 1, οπουδήποτε είναι ή το ένα ή το άλλο false ή και τα δύο false θα μας έβγαζε 0. Άρα εμείς θα κάναμε πρακτικά ίσον, εδώ κάναμε ίσον, το αυτό το κελί που είναι το K3, πολύ ωραία, K4 δίεση. Άρα, για να μας φέρει το σπίτι. Οπότε εδώ θα βλέπαμε ότι έχουμε 0, 1, 1, 1, 0, 0. Και αν λέγαμε ότι θέλουμε να αθροίσουμε αυτό, θα λέγαμε, είτε πηγαίνοντας στο τέλος με ένα ίσον, sum αυτής της γραμμής, το spill function, και κλείνοντας την παρένθεση, enter, θα μας έβγαζε 3, το οποίο είναι και το νούμερο που θέλουμε να ελέγξουμε. Ωραία, τώρα όλη αυτή την λογική θα τη φέρουμε σε ένα κελί, για να το φέρουμε εδώ, να το φέρουμε στο value if false. Πάμε να το φτιάξουμε οπότε αυτό. Και εδώ βλέπουμε τα νούμερα όπως τα έχουμε φτιάξει εδώ και βλέπουμε ότι κάποια είναι πάνω από 4. Τώρα για να τα εντοπίσουμε πιο εύκολα, όπως έχουμε επιλεγμένα τα στοιχεία, θα μπορούσαμε να πούμε conditional formatting, highlight cell rules, greater than, εδώ μας βγάζει ένα μέσο όρο, δεν μας χρειάζεται αυτό, θα βάλουμε 4. Θα βάλουμε, επειδή βάλαμε greater than, θα βάλουμε 3. Ό,τι λοιπόν είναι πάνω από 3, κάντε μου κόκκινο για να πάω εγώ να το διορθώσω. Εδώ βλέπουμε ότι μας μαρκάρει και τις παύλες. Γι' αυτό θα βάλουμε ένα extra rule που θα πούμε ότι είναι παύλα. Θέλω να το κάνεις ένα custom format, ένα grid. Γιατί θέλουμε να το αγνοήσουμε. Okay. Τώρα, εδώ έχουμε την πρώτη μας εικόνα, την οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να καθαρίσουμε τα δεδομένα μας. Άρα, εδώ μπορούμε να προσθέσουμε στην αρχική μας κολόνα λίγο χώρο με Ctrl C, να πούμε ότι αυτή η κολόνα θα είναι σε ένα column width 2,14 που είναι περίπου τα 20 pixels. Γιατί 20 pixels, γιατί 20 pixels είναι το ύψος του default κελιού του Excel, οπότε θα θέλαμε ένα τετράγωνο, οπότε ανοίγουμε αυτό λίγο και θα πάμε, θα πούμε insert, slicer, θέλουμε τα names μόνο, ok, θα πούμε ok, φέρε μου τα names εδώ, κάνε μου λίγο expand, τα βλέπω όλα, θα το βάλουμε σε ένα χρώμα που θα ταιριάζει χρωματικά και θα πάμε τα στοιχεία μας λίγο πιο εκεί, χρησιμοποιώντας το Alt, θα το κλειδώσουμε ακριβώς εκεί που θέλουμε. Μπορούμε τώρα να κάνουμε collapse αυτό το σημείο της φόρμουλας και να πούμε View Guidelines για να φτιάξουμε το εργαλείο μας. Οπότε, αν θα το πηγαίναμε με τη σειρά, θα λέγαμε θέλω το name 1, okay, για να μου φιλτράρει τα ονόματα από πάνω και κλικάρω αυτό για να μπορώ να κάνω single click ό,τι θέλω. Θέλω το 5, το 9 και το 13, γιατί εκεί έχουμε προβλήματα. Άρα 5, 9 και 13. Και πώς λύνουμε το πρόβλημα? Μπορούμε να πάμε να παίρνουμε Ctrl Copy, Ctrl X, συγγνώμη, και να το βάζουμε στο ακριβώς επόμενο κελί, Ctrl V. Στην επόμενη διάταξη θα πάρουμε το δεύτερο στοιχείο, Copy, και το βάζουμε στο επόμενο κενό slot, copy, και στο επόμενο κενό slot. Οπότε εδώ καθαρίσαμε τα προβλήματα του 1. Τώρα πάμε στο 2 και βλέπουμε ότι το 2 έχει πρόβλημα με το 5, το 6, το 10, βγάζουμε το 9, και το 14. Άρα,
Γιατί έτσι όπως τα σετάραμε ήταν αυτή η λογική. Οπότε κάνω x, v, παίρνουμε το δεύτερο στοιχείο x, v, παίρνουμε το τρίτο στοιχείο x, εδώ δεν έχουμε χώρο οπότε το πάμε ξανά στην αρχή και παίρνουμε και το τελευταίο στοιχείο x, οπότε αυτό θα έρθει να πατήσει εδώ. Άρα καθάρισε και το πρόβλημα στην κολόνα του δεύτερου ατόμου. Πάμε τώρα στο τρίτο άτομο και βλέπουμε ότι το τρίτο άτομο έχει πρόβλημα με το 5, με το 7, με το 11 και με το 15. Άρα, παίρνουμε x, v, x θα πάει στο επόμενο κελί, Ctrl x, Ctrl v και Ctrl x, Ctrl v. Άρα καθαρίσαν και αυτά τα προβλήματα και βλέπουμε ότι μειώνονται κατά πολύ και τα υπόλοιπα, οπότε έχουμε πολλαπλό όφελος. Πάμε στο name 4, άρα τώρα στο name 4 βγάζουμε το name 3. Το name 4 έχει πρόβλημα με το 5, με το 8 και με το 12. Άρα, για να λύσουμε αυτό το πρόβλημα, πάμε αντίστοιχα x, v. Και βλέπουμε εδώ ότι τώρα υπάρχει πρόβλημα μόνο στο 8 και στο 12. Θα μπορούσαμε να πάρουμε αυτό να το βάλουμε εδώ. Και ένα τελευταίο. Ίσως γιατί δεν εφαρμόσαμε τον κανόνα μας ακριβώς. Επιστρέφω λίγο τα στοιχεία στη διάταξη την αρχική. Ωραία. Και έχουν λυθεί τα προβλήματα, οπότε τώρα μας μένουν προβλήματα μόνο στο 11. Name 11. Το name 11 λοιπόν έχει πρόβλημα με το name 14. Έχουν κοινές μέρες. Σπάρουμε το πρώτο στοιχείο. Εδώ βλέπουμε ότι υπάρχει κάποιο κόλλαψ και με το 13. Ωραία. Προσθέσαμε το 3 και βλέπουμε τώρα ότι έχουμε το 12 τέλος με το 15. Οπότε, εδώ θα βλέπουμε ότι έχουμε πρόβλημα με το 4. Εδώ τώρα θα έχουμε μικρές καραμπόλες, οπότε πρέπει να παίρνουμε το στοιχείο αυτό και να το διώχνουμε. Άρα, τώρα δεν βλέπουμε πουθενά κόκκινο. Άρα, με αυτή τη λογική και με την σηριακή άσκηση που κάναμε, φτιάξαμε ένα schedule, το οποίο, first column και last column, πληρεί ένα κανόνα για 4 ημέρες εργασίας και κανένα από τα άτομα δεν έχει πάνω από 3 ημέρες κοινή τομή με κάποιο άλλο. Πώς σας φάνηκε αυτό το εργαλείο, πώς λύνετε εσείς αντίστοιχα προβλήματα?